οπωσδήποτε δεύτερη χρονιά να ξαναμένει στην κορυφή είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Αξίζει συγχαρητήρια στα παιδιά, φέτος κάναμε υπερφάσεις. Το ίδιο και στον κόσμο που είναι εδώ πέρα μαζί μας. Δεύτερη συνεχή χρονιά, πάει για την αστεία ΠΑΟΚ. Πιστεύω είναι στο χέρι μας να συνεχίσουμε αυτή την ανωδική πορεία, να σταθεροποιηθούμε στις ψηλές θέσεις, ειδικά στο πρωτάθλημα. Και από εκεί πέρα όλα τα χρόνια να όλα να δουλέψουν υπέρ μας. 2-4 γκολ, ήσασταν σοφαρίσατε, περάσατε. Εντάξει, σίγουρα αυτά τα μάτς είναι ψυχοφόρα. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, ο καθένας παίζει για την ιστορία του. Το σημαντικό όμως είναι ότι εμείς σταθήκαμε άξια σήμερα στο μάτς παρά το άγχος που είχαμε. Και πιστεύω ότι φέτος κάναμε μια σημαντική χρονιά και δίκαια πήραμε το πρωτάθλημα. Πώς μας θέλει τον τάπλο. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να δικαιώσουμε τις προσπάθειές μας. Από εκεί και πέρα έχουμε κάνει, πετύχαμε δύο στόχους μέχρι τώρα. Τα προκριματικά του Champions League και το πρωτάθλημα. Έμεινε ο τρίτος, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Πρωταθλητής και πάλι ο ΠΑΟΚ. Ήταν ένα... Ισοπαλία. Με ισοπαλία ήταν ένα παιχνίδι για γερά νεύρα. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με πολύ πάθος. Δεν μπορώ να πω ότι έκανε και το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς. Παίξαμε πολύ δυνατά και θεωρώ δίκαια και η ισοπαλία και το πρωτάθλημα. Τέσσερις πόντους πίσω ήταν ο ΠΑΟΚ και ήρθε στην ισοπαλία. Όλα τα παιδιά δώσανε το όλο στον εαυτό. Υπήρχε άγχος σημερινή μέρα. Και πολύ άγχος. Θεωρώ ότι υπερβήκαμε αυτούς σήμερα και το φέραμε στην ισοπαλία. Πιστεύεις ότι η διαιτησία δίκησε τον ΠΑΟΚ στα σημεία? Η διαιτησία ήταν 50-50. Όλα ήταν καλά. Και είμαστε έτοιμοι να πανηγυρίσουμε. Το κύπελο. Το κύπελο είναι σε τρεις εβδομάδες από τώρα. Έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να φορμαριστούμε και να κάνουμε και ένα double για τον ΠΑΟΚ. Το θέλαμε πάρα πολύ το πρωτάθλημα αυτό. Ξεκινήσαμε από τον Ιούλιο αυτή την πορεία. Δυσκολευτήκαμε, είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Αντιμετωπίσαμε μεγάλες ομάδες, κούραση τους εαυτούς μας. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε όλη η ομάδα μαζί με τον προπονητή μας και όλο το team. Καταφέραμε μετά από τόσες δυσκολίες και ανταμείψαμε και τους εαυτούς μας και τον προπονητή μας αλλά και τον λαό του ΠΑΟΚ. Παρόλα τα προβλήματα που είχαμε που είναι γνωστά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, καταφέραμε να πάρουμε την κούπα και μάλιστα πολύ νωρίς πριν καν τελειώσει τα play-off. Από εδώ και πέρα θα πανηγυρίσουμε και σήμερα και τα κεφάλια μέσα για να πάμε για τον double, το μοναδικό στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κόσμος θέλει το κύπελο. Ο κόσμος θέλει το κύπελο, ο κόσμος θέλει τον double και αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Και πρέπει να μας βοηθήσουν να έρθουν στη Λαμία για να δουν πώς είναι και ο κόσμος απέναντι στην ΑΕΚ για δύο μεγάλες ομάδες να αντιμετωπίσουν και εκεί σε εισαγωγικά τους αντίπαλους φιλάθλους και να καταφέρουμε να σηκώσουμε την κούπα. Ευχαριστούμε. Μεγάλες στιγμές. Ένα ίσον κανένα. Πιστεύουμε αυτό και γι' αυτό ακριβώς βάλαμε τα δυνατά μας και κατακτήσαμε και φέτος το δεύτερο. Ωστόσο το ένα ίσον κανένα ισχύει και για τη χρονιά. Ένα πρωτάθλημα δεν μας αρκεί. Στη Λαμία τέλη Μαΐου όλοι μαζί για την κατάκτηση του κυπέλου και για τον double. Ήσασταν 4 γκολ πίσω, περάσατε μπροστά, πολύ άγχος. Η ψυχή του πρωταθλητή, αυτή η ομάδα έχει μάθει να κερδίζει. Είναι δύσκολο να μάθεις να κερδίζεις, εμείς το έχουμε καταφέρει. Παλεύουμε κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος, πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και γι' αυτό ακριβώς έχουμε επιτυχημένα αποτελέσματα. Έξω φάνηκε ότι η διαιτησία δείξε τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω εμείς. Εντάξει. Η διαιτησία έκανε αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει, δεν ξέρω. Όταν παίζεις ένα τέτοιο μάτς, σίγουρα κάποιοι θα αδικηθούν. Μπορεί και κάποια πράγματα να μην είναι κακοπροαίρετα. Όπως και αν έχει, εμείς δεν παίξαμε όπως θα έπρεπε να παίξουμε και όπως μπορούσαμε. Και δώσαμε δικαιώματα. Τέλος καλό, όλα καλά. Ο κόσμος θέλει τον double, θα είναι το μοναδικό στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος θέλει τον double, εμείς το θέλουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά πρέπει όλοι μαζί να δώσουν προτερό παρόν στη Λαμία για να προστατεύσουμε την ομάδα. Μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε μαζί με τους φιλάδους μας. Είστε χρόνια στο hardball. Σας είδα τα κρίσματα. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για το τμήμα του hardball. Η προσπάθεια ετών σήμερα πήρε καρπούς. Ευχαριστούμε τους παίκτες. Στήσαμε μια ομάδα πολύ μεγάλη. Θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε τον υπέροχο κόσμο που είναι κοντά μας. Συνεχίζουμε και του χρόνου και καλούμε όλο τον κόσμο στη Λαμία για το κύπελο. Ο κόσμος το θέλει τον ταυλό σε οτιδήποτε άλλο. Εμείς περισσότερο και οι παίκτες ακόμα περισσότερο γιατί οι πρώτοι νικητές είναι οι παίκτες. Μετά οι φίλοι και στο τέλος εμείς που προσπαθούμε. Αγωθήκατε όταν η ομάδα έμεινε πίσω.
Βεβαίως αγχώθηκα. Είμαι στο χάντμπολ 5 χρόνια. Ίσως ήταν η μεγαλύτερη στιγμή που είσαι, γιατί το να επιβεβαιώσεις την παρουσία σου και την ισχύ σου είναι πολύ μεγαλύτερο από την πρώτη φορά. Και αυτό σήμερα επιβεβαιώθηκε. Ευχαριστώ τον υπέροχο κόσμο του ΠΑΟΚ. Κύριε Παναδόπουλε, δεύτερη συνεχή χρονιά πρωταθλητής στον ΠΑΟΚ, ο κόσμος θέλει double. Ναι, ήδη ο πρώτος τίτλος κατακτήθηκε σήμερα. Πιστεύω ότι και στις 29 θα κάνουμε την αρχή και στις 30 θα πανηγυρίσουμε το πρώτο double της ομάδος μας. Ήδη ο ΠΑΟΚ γίνεται η μεγάλη δύναμη του handball στην Ελλάδα. Αποδεικνύει ότι το περσινό δεν ήταν πυροτέχνημα, ήταν μια δουλειά πολλών ετών η οποία φέρνει καρπούς τώρα. Είχατε άγχος όταν έμεινε η ομάδα πίσω? Ναι, οπωσδήποτε. Η αλήθεια είναι αυτή. Είχαμε άγχος, διότι είδα ένα Φίλιππο πολύ δυνατό, περίεργα δυνατό. Σε κάθε γκολ πανηγυρίζανε, λες και παίρνανε το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων για την ομάδα τους πέρασαν. Παίζανε, όντως είχα άγχος, αλλά τελικά τέλος καλό, όλα καλά. Είχαμε και κάποια περίεργα σφυρίγματα. Αυτό είδα, ότι η διαιτησία, ενώ ήταν μια γιορτή σήμερα και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 50-50, δεν μας έπαιξε όπως έπρεπε, δεν έπαιξε το πρωταθλητή ΠΑΟΚ όπως αρμόζει σε ένα πρωταθλητή, αλλά δεν πειράζει, και έτσι πως μας παίξανε, εμείς κατορθώσαμε να μην χάσουμε και να πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα.